4. Καλά πας. Στη δουλειά που είμαι. Εσύ. Ναι, εγώ. Στην πέφτει η συνάδελφος. Ήρθε η πρώην κοπέλα μου. Για να δουλέψει. Για να δουλέψει, την οποία την είχα τρελή καψούρα, δεν ολοκληρώσαμε, ξέρεις τι. Τι δεν ολοκληρώσαμε. Την είχα... Δεν ολοκληρώσαμε αυτά που είχαμε, τέλος πάντων. Και τώρα τι έγινε, έχεις βίωμα τώρα που δεν ολοκλήρωσες. Την έχω εδώ και αρκετό καιρό στη δουλειά. Εγώ είμαι ανώτερός της, θεωρητικά. Ναι. Και τον τελευταίο καιρό αρχίζει λίγο να με πλησιάζει. Ξέρεις γιατί σε πλησιάζει, ρε βλάκα. Τι θα έκανε στη θέση μου. Ξέρεις γιατί σε πλησιάζει. Γιατί. Γιατί είσαι ανώτερος. Άμα ήσουν κατώτερος, δεν θα σε πλησίαζε. Όταν ήρθε ήξερε ότι θα είμαι ανώτερος εκεί πέρα. Ναι. Άλλο λέω εγώ. Όταν είναι κάποιος στη δουλειά ανώτερος, διευθυντής, ξέρω εγώ αυτό κτλ, είναι πιο εύκολο να φάει μια γκόμενα. Αντίθετα, αν είναι κατώτερος, είναι πιο δύσκολο. Δεν το πιέσαι. Καταλαβαίνω. Ναι. Εγώ τι κάνω όμως που είμαι σε μια κλειστή κοινωνία και μπορεί να μαθευτούν τα πάντα. Πώς θα μαθευτούν, δηλαδή με ποιο τρόπο θα μαθευτούν. Η κοινωνία είναι κλειστή και από στόμα σε στόμα μαθαίνεται άνετα. Κάντο κρυφά, τι να σε πω. Εσύ τι θες δηλαδή, με συγχωρείς, εσύ θες δυο δεσμούς κανονικούς να έχεις ή να την κουτουπώσεις και να τελειώνει το θέμα. Λίγο να κουμπίσουμε εκεί να περάσουμε καλά και... Ακούμπα ρε φίλε, εντάξει τώρα δεν νομίζω ότι άμα κουμπίσεις θα γίνει και τίποτα. Εντάξει ραπ, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, θα κουμπίσεις διακριτικά. Γεια χαρά, τι να τον πω, καλημέρα. Βρήκε την ευκαιρία τώρα που είναι προϊστάμενος και μπορεί να κουμπίσει. Για να ήταν υφιστάμενος, δηλαδή τι ακούμπηγμα θα έκανε. Καλημέρα φίλε, ναι.